Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κύριε Γιαπαψόγλου, καλημέρα. Καλημέρα Χρήστο. Καλημέρα και στους ακροατές. Δύο μέρες μετά και με, θα λέγαμε, εκπνοή ανακούφισης. Εκπνοή ανακούφισης, ηθικής ανακούφισης. Ναι. Αλλά και χρονικού σημείου που τελικά μόλις προσπαθεί να χαλαρώσεις βγαίνει όλη η κούραση των δύο τελευταίων μηνών. Ναι. Δύο μηνών αγωνίας, δύο μηνών καθημερινής σωματικής αλλά και πνευματικής κόπωσης για να συντονίσεις όλα αυτά έτσι ώστε να έχεις έναν επιτυχημένο αγώνα που με βάση τα απολογιστικά στοιχεία και τα λεγόμενα των διοργανωτών, των αγωνιζόμενων, των παρατηρητών των εθνικών αγώνων του δικού μας και του Ιταλικού, mm-hmm. αλλά και των παρατηρητών της ΦΙΑ, ήταν ένας μοναδικός αγώνας ο οποίος έχει όλα τα φόντα για να πάμε ένα ακόμη βήμα, το καθοριστικό, για να ένα άλμα, ναι. το οποίο δεν σας κρύβω πως δεν σκοπεύαμε να το κάνουμε τόσο γρήγορα. Υπολογίζαμε μετά από 2 χρόνια, αλλά μετά την παρότρινση ειδικά του Ουκρανού παρατηρητή της ΦΙΑ θα το κάνουμε από φέτος, και δεν είναι άλλο στο να αιτηθούμε στην Παγκόσμια Ομοσπονδία που πλέον είναι ήδη ενταγμένος ο αγώνας, να πάμε στο παγκόσμιο κύπελο, ναι, που είναι, ναι. ό,τι μεγαλύτερη διάκριση υπάρχει στον πλανήτη. Υπάρχει στον πλανήτη. Και μας διαβεβαίωσαν πως σε αυτή την προσπάθεια θα είναι όλη η αρρωγή και δεν μας κάνουν χάρη, γιατί πράγματι το αξίζουμε. Και αυτό νομίζω πως ήταν η ηθική δικαίωση για όλους τους ανθρώπους που έτρεξαν, αγχώθηκαν, αγωνίστηκαν, ξέχασαν την καθημερινότητά τους και βέβαια δυστυχώς, τι να πω, δεν θα πω μάλλον τίποτα, γιατί εγώ νιώθω απόλυτα γεμάτος ηθικά, απόλυτα ικανοποιημένος όπως και όλη μας η ομάδα διοργανωτών αλλά και από την πλευρά του Δήμου που αγωνιστήκαμε για αυτό το εγχείρημα. Και σε ό,τι αφορά και στην επίτευξη και του νέου στόχου, ήταν και κάτι που δεν το γνωρίζαμε. Οι μόνιμες πια εγκαταστάσεις για αγώνες off-road δεν είναι απλά μοναδικές στην Ελλάδα. Χαρακτηρίστηκε είναι το άρμος. Είναι μοναδικές στον κόσμο. Είναι μοναδικές στον κόσμο. Δεν το ξέραμε αυτό. Το πληροφορηθήκαμε στην τελετή των εγγενείων. Εμείς το ξέραμε, αγαπητέ Χρήστο, από πριν, όταν ξεκινούσαμε το σχεδιασμό. Γιατί έχουμε αποδείξει διαχρονικά πως ό,τι κάνουμε δεν το κάνουμε ούτε για φιέστες, ούτε ευκαιριακά, ούτε για να μας πούν μπράβο. Το κάνουμε γιατί το πιστεύουμε, το κάνουμε γιατί πιστεύουμε πως όλα αυτά είναι τμήματα κάποιου γενικότερου σχεδιασμού ανάπτυξης για την περιοχή μας και όχι μόνο για την πόλη μας ή για το Δήμο μας. Και βάζουμε τον πύχη πολύ ψηλά και συνήθως πάντα μπορούμε και τον περνάμε. Και επειδή δεν έχουμε μάθει να μας προσβάλλουν και η προσβολή θα ήταν η αποτυχία, γι' αυτό πηγαίνουμε όπως πηγαίνουμε. Αυτό βέβαια έχει ένα πολύ μεγάλο κόστος και ηθικό, ναι. και σωματικό και πνευματικό. Δεν πειράζει όμως. Έχουμε μάθει να δινόμαστε ψυχήτε και σώματι όλη η ομάδα μου για αυτό το πράγμα το οποίο επιτελούμε και υπηρετούμε. Όποιος το καταλαβαίνει, το καταλαβαίνει. Και ούτε θα προσπαθήσουμε να πείσουμε κάποιον. Γιατί η ίδια η κοινωνία έχει καταλάβει το τι κάνουμε και αυτό μας αρκεί. Πιστεύετε ότι όλοι το έχουν καταλάβει λίγο, ειδικά για αυτόν τον αγώνα, γιατί οπωσδήποτε υπήρξε και κάποια ταλαιπωρία με τους ανθρώπους εκεί, με τους δρόμους κλειστούς, ίσως να υπήρξαν και γκρίνιες. Πιστεύετε ότι το έχουν καταλάβει όλοι? Όχι. Όχι. Και είναι λογικό. Κάθε τι πρωτόγνωρο και ξένο προς την περιοχή και την καθημερινότητα, ναι. Εκ των πραγμάτων δημιουργεί αντιδράσεις. Δεν πειράζει όμως. Αν θα δούμε διαχρονικά και πηγαίνοντας προς τα πίσω, ήταν πάρα πολλά τέτοιου είδους έργα και δράσεις που δημιούργησαν αντιδράσεις.
Στο τέλος όμως όλοι αυτοί που αντιδρούσαν έγιναν οι πιο μεγάλοι υπέρμαχοι υποστηρικτές όλων αυτών των εγχειρημάτων. Και το ίδιο θα γίνει και με αυτό το έργο. Γιατί δεν είναι ένα έργο το οποίο έγινε και τέλειωσε. Είναι ένα έργο το οποίο τώρα ξεκίνησε με πάρα πολύ μεγάλες προοπτικές. Όπως τα είπαμε και στις συνεντεύξεις τύπου, όχι μόνο εγώ, αλλά και ο Περιφερειάρχης, αλλά και ο Υπουργός, ο Λευτέρης ο Αυγιανάκης, τον οποίο θα ήθελα να τον ευχαριστήσω από καρδιάς για άλλη μία φορά, μια και εκπέμπουμε στο ίδιο μήκος κύματος. Ναι, ήταν και στην εκπομπή μας, τον είχαμε εδώ και στην εκπομπή μας. Πραγματικά είναι πολύ, τον θεωρούμε πολύ, πολύ μεγάλο σύμμαχό μας. Πραγματικά. Σε αυτό το κομμάτι είναι. Έχουν ασχοληθεί με το μηχανοκίνητο αθλητισμό. Φαίνεται. Ασχολούμαι με το μηχανοκίνητο αθλητισμό από το 1985, ως φοιτητής τότε. Ο αγαπημένος υπουργός ασχολείται και αυτός χρόνια. Και το ξέρει το τι σημαίνει. Όσοι απλά επικοινωνιακά προσπαθούν να ασχοληθούν, ναι, για να μπουν μέσα σε αυτή τη διαδικασία για να αποκομίσουν κάποιο προσωπικό όφελος, θα τους πω ότι κάνουν λάθος. Δεν ξέρω τώρα, και εδώ θα μας διευκρινίσετε και εσείς που απευθύνεστε, γιατί μιλάμε λίγο με γρίφους τις τελευταίες μέρες. Έχει πολλούς αποδέκτες. Έχει πολλούς αποδέκτες. Γιατί το λέω αυτό. Ειλικρινά στεναχωριέμαι και λυπάμαι που κάποιοι με εντελώς άστοχο τρόπο και δει στο αποκορύφωμα αυτής της διοργάνωσης προσπάθησαν με κάποια άστοχα δελτίο τύπου να δημιουργήσουν εντυπώσεις. Ένα υπάρχει, ένα δελτίο τύπου υπάρχει, είναι το κύριο Τσικαλάγια, που μιλάει για κάποιους πολιτικά μικρόψυχους που ανεπιτυχώς αρέσκονται να αποκρύβουν τα αληθινά γεγονότα. Ωραία, και ως εκ τούτων απλά παραπληροφορούν. Ας τους κατονομάσει ο κύριος Τσικαλάγια. Τον ζητήσαμε πριν λίγο να τους κατονομάσει. Είπε, ξέρουν αυτοί ποιοι είναι και ξέρουν ότι χάρη σε μένα έγινε το ράλι. Αυτοί είναι πολιτικές εκφυγές και χαρακτηρίζουν άλλου είδους καταστάσεις. Είπε ότι χάρη σε μένα έγινε το ράλι λόγω της σύσκεψης που συγκάλεσε, γιατί εκεί κινδύνευε. Αν δεν κάνω λάθος, λίγο. Ναι, εκεί μπερδεύτηκε λίγο εκεί με το ράλι Ακρόπολης. Ναι, δεν έχει καταλάβει ακόμη τι έγινε, μάλλον ο κύριος βουλευτής. Δυστυχώς. Και λυπάμαι γι' αυτό. Και το ποιος ήταν αυτός ο καταλήτης που έγινε τελικά, δεν θα το σχολιάσω. Ξέρει ο κόσμος. Αυτοί που πρέπει να ξέρουν, το ξέρουν, το γνωρίζουν και θα το δούμε διαχρονικά. Και δεν θα ξανασχολιάσω τέτοιου είδους μικρότητες. Δεν είναι κάτι που αντιπροσωπεύουν έναν σοβαρό πολιτικό άνδρα. Άρα λέτε ότι σε ένα τέτοιο μεγάλο γεγονός κάποιοι προσπάθησαν να πάρουν κάτι από την επιτυχία του για το προσωπικό τους όφελος, γιατί βαδίζουμε και σε εκλογές, να μην ξεχνάμε. Χρήστο, το έκλεισα εδώ και δεν θα πω τίποτα, τίποτα παραπάνω. Όποιος καταλαβαίνει, καταλαβαίνει. Σε τέτοιο μικροπολιτικό επίπεδο δεν μπήκα ποτέ. Και ούτε πρόκειται να πω. Δεν είναι κάτι που χαρακτηρίζει το άτομό μου ως πολιτική οντότητα. Αν κάποιοι πιστεύουν πως με τέτοιου είδους διαδικασίες έχουν να κερδίσουν κάτι ή να προσβάλλουν κάποιον άλλον, δεν ξέρω. Να υποθέσουμε λοιπόν ότι ίσως η αναφορά αυτή του κύριου Τσικαλάγια να αφορά και εσάς, ίσως να μην είπατε αυτά που θα ήθελε και ο κύριος. Όποιον αφορά. Ναι. Κάνω γενική κριτική ως πολιτικό όν της περιοχής. Μάλιστα. Πολύ απλά. Μάλιστα. Και λέω ξανά, ειλικρινά θλίβομαι που μετά από ένα γεγονός που πήρε τόσο μεγάλη δημοσιότητα, να πούμε και εδώ και το ξέρετε πολύ καλά, η Κοσμοτέ TV είχε ένα βιντεάκι 11 λεπτών που έπαιξε σε 192 χώρες. Καταπληκτικό. Κάτι και το είδαμε. Και όχι μόνο αυτό, παρομοιάζει με τον Ντακάρ το Άργος, έτσι. Δηλαδή, ένα από τους πιο διάσημους, μήπως τον πιο διάσημο, ο φρόντ αγώνα του πλανήτη. Και φτάνουμε να ασχολούμαστε μετά, όταν αυτό το γεγονός είναι στο αποκορύφωμα και στο ζενίθ, να καθόμαστε και να λέμε εγώ το έκανα, ο άλλος το έκανε. Είναι λογικές αυτές. Δηλαδή, για μια συνάντηση η οποία υπάρχει το απόγευμα και κλήθηκα μόλις χθες τηλεφωνικά και είπα ναι, θα παραστώ και θα συμβάλλω με τον τρόπο μου, ναι, όσο μπορώ. Τι συνάντηση? Εννοώ το φράγμα για την επανεκκίνηση του φράγματος Νεστορίου. Α, κληθήκατε, πήρατε και εσείς πρόσκληση, κύριε Γεμασόγλου? Ναι, χθες το μεσημέρι. Ενώ ήμουν ήδη στην Αθήνα. Εγώ είμαι ήδη... Α, τώρα σας βρίσκουμε στην Αθήνα. Βράδυ. Μάλιστα. Βέβαια. Και...
Και λέω, είναι κάτι το οποίο δεν με αφορά. Αν θυμάστε πολύ καλά, κατά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού, ναι, του κ. Μητσοτάκη στην Κοζάνη, όταν πήρα το λόγο... Για το φράγμα, για το ναι, ναι, για το φράγμα μιλήσατε, ναι. Αυτό που ανέφερα... Ως πρώτο. Ως πρώτο ήταν το φράγμα Νεστορίου, που θα μπορούσα να πω που όφελος από το φράγμα Νεστορίου, ο Δήμος του Άργους δεν έχει κανένα ή έχει 10%. Τι σημαίνει ελάχιστο, λοιπόν, ελάχιστο, ναι, ότι θα έπρεπε εκεί να πω, α, δεν με ενδιαφέρει, μην ασχολείσαι, μην γίνεσαι κακός. Όχι, δεν έχω μάθει έτσι. Έχω περιφερειακή συνείδηση, την αποδεικνύω καθημερινά. Αν σε κάποιους δεν αρέσει, είναι δικό τους πρόβλημα. Εγώ έχω μία συγκεκριμένη πολιτική φιλοσοφία και μάλλον από ό,τι φαίνεται, εκ των πραγμάτων, φαίνεται ότι την ασπάζονται κάθε φορά και περισσότεροι. Γιατί? Γιατί παράγει έργο, έργο χρηστικό και ωφέλιμο προς τους δημότες και όχι μόνο, αλλά προς γενικότερα προς όλη την κοινωνία της περιοχής μας, του νομού Καστοριάς αλλά και της Δυτικής Μακεδονίας. Μα... Και αυτό θα συνεχίσω να κάνω με όποιο κόστος. Μα και το ράλιο Φρόντ ήταν για όλο το νόμο. Υπενθυμίζω ότι οι άνθρωποι αυτοί έμειναν και σε ξενοδοχεία της πόλης και μέσα στην πόλη. Όχι, και από η ωφέλεια... Από όλη κυρίως αυτή την οργάνωση, ναι, ναι, κυρίως ήταν για την Καστοριά. Ναι, ναι, ναι. Και χαίρομαι γι' αυτό. Και χαίρομαι γι' αυτό που έτσι συμβάλαμε ως τμήμα αυτής της περιφερειακής ενότητας στο σύνολο. Και αυτό θα συνεχίσω να κάνω. Και μακάρι από την απογευματινή συνάντηση να υπάρχει αποτέλεσμα, αν και να το ξεκαθαρίσουμε... Μισό λεπτάκι λίγο, γιατί είπατε νωρίτερα ότι είστε ήδη στην Αθήνα. Πήγατε και στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης? Πήγα στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για άλλο θέμα. Α, μισό λεπτάκι λίγο εδώ τώρα, μήπως εδώ έχουμε κάτι. Εκεί ρωτήσατε για αυτή την ιστορία? Εκτός των άλλων θεμάτων, φαντάζομαι, ναι. Έχω μάθει να ασχολούμαι κυρίως με υπηρεσιακούς παράγοντες. Ωραία. Όχι με πολιτικούς παράγοντες. Και ρωτήσατε και για το φράγμα Νεστορίου, λοιπόν. Όχι μόνο. Τώρα έχω κατέβει 5 φορές ακόμη, μετά από εκείνη τη συνάντηση, την τηλεδιάσκεψη που κάναμε κοντά στα Χριστούγεννα. Κάναμε άλλη μια συνάντηση μετά, ναι, πάλι στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, 20 μέρες περίπου μετά την ανάληψη των καθηκόντων του νέου Υπουργού, του κ. Γιοργαντά. Δεν έγινε τότε τίποτα, δεσμεύτηκε ότι θα μας ενημερώσει. Ναι. Από τότε άλλες περίπου 4-5 φορές έχω επισκεφτεί το Υπουργείο, έχω μιλήσει με τους υπηρεσιακούς αρμόδιους παράγοντες, αλλά δεν βγήκα ποτέ να πω, πήγα στο Υπουργείο να δω τι θα γίνει με το φράγμα Νεστορίου, γιατί θεωρώ ηθική μου υποχρέωση να το κάνω. Και δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να χρησιμοποιώ για να ανεβάσω το πολιτικό μου προφίλ. Είναι υποχρέωσή μας να δούμε πώς θα ξεμπλοκάρει αυτό το έργο. Και δεν σας κρύβω, ναι, πως έχω, όσο βαρύ και αν είναι αυτό, αλλά από την άλλη νομίζω μετράει η εμπειρία μου επάνω σε όλα, ναι, αυτά τα έργα, ναι, έχω πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία. Όπα, μισό λεπτό, μισό λεπτάκι, κύριε Γεπατσόλου, μισό λεπτάκι, γιατί εδώ θα δούμε αν θα βγει είδηση. Έχετε λοιπόν τις επαφές με τους υπηρεσιακούς παράγοντες. Σήμερα κατεβαίνουν επίσης αυτή την ώρα οι κύριοι Κορεντσίδης και Κοσλόπλος, ο κύριος Τζικαλάγιας, ο κύριος Μάνος και η κυρία Κοζατσάνη, ναι, το ξέρω, κατέβηκαν και με μια, κατεβαίνουν ίσως και με μια, θα λέγαμε, αισιοδοξία περισσότερο η κυρία Κοζατσάνη και ο κύριος Μάνος, λιγότερο οι άλλοι, πρέπει να πω, γιατί μίλησε και ο κύριος Γολιόπλος στην εκπομπή μας, ήταν συγκρατημένος. Ο κύριος Τζικαλάγιας μάλλον προαναγγέλει επανεκκίνηση, ότι θα ανακοινώσει ο υπουργός. Εσείς λέτε επανεκκίνηση των έργων. Αν ξέρουμε τις διαδικασίες ενός έργου και στην κατάσταση στην οποία βρίσκεται το συγκεκριμένο έργο, έτσι, και για να μην παρεξηγούμε, είναι προσωπική μου τοποθέτηση. Λέω ότι έχω συγκρατημένη αισιοδοξία. Από τι το μακάρι έχετε αυτό, συγγνώμη να ρωτήσουμε, γιατί εμείς ψάχνουμε να δούμε τι θα ανακοινωθεί το απόγευμα. Δεν το ξέρω. Στον ουρανό δεν τον ψάχναμε, στη γη τον βρήκαμε. Για πείτε μας τι θα ανακοινωθεί το απόγευμα. Δεν το ξέρω, αυτό λέω. Δεν ξέρω. Γιατί όμως είστε συγκρατημένος? Εγώ ξέρω ότι την κατάσταση που βρίσκεται σήμερα το έργο, ναι, διαδικαστικά, ξέρω το τι διαδικασίες προβλέπονται, άρα, ναι, ξέρω και ποιες είναι οι πιθανές εναλλακτικές. Λοιπόν, να σας πω περιμένω, εγώ το... λοιπόν, ναι, περιμένω λοιπόν να ακούσω τι σημαίνει επανεκκίνηση, ναι, γιατί για μένα επανεκκίνηση σημαίνει ότι στις επόμενες 10 μέρες γίνεται αυτό,
στις επόμενες 15 μέρες γίνεται αυτό, στον επόμενο μήνα γίνεται αυτό. Και την τάδε ημερομηνία ξεκινάμε. Ακριβώς. Με τι όμως. Αν δεν τα ακούσουμε αυτά. Αν δεν τα ακούσουμε... δεν τα ακούσω αυτά, δεν θεωρώ ότι έγινε πανικίνηση. Α, μάλιστα. Αν δεν τα ακούσουμε αυτά, είναι μια ακόμη, θα λέγαμε, παράταση στην αγωνία. Μια ακόμη κάθοδος χωρίς κάποιο αποτέλεσμα. Πρέπει να ακούσουμε ημερομηνία σήμερα. Μακάρι να και τρόπο επίλυσης του μακάρι θέματος. Μακάρι να έχει βρεθεί λύση. Μια λύση που την επιζητούμε εδώ και δεκαπόσα χρόνια. Μια λύση η οποία θα έπρεπε ήδη να έχει βρεθεί. Γιατί δεν βλέπω να έχει διαδικαστικά αλλάξει κάτι σήμερα σε σχέση με τα προηγούμενα 10 χρόνια. Γι' αυτό λέω τι είναι αυτό το οποίο θα εκπλήξει και θα δώσει την επανεκκίνηση. Μακάρι να το ακούσω. Και θα είμαι ο πρώτος ο οποίος θα βγω να το επικροτήσω και να αποδώσω συγχαρητήρια με όσο βάρος μπορεί να με διακρίνει, με τα λεγόμενά μου αλλά και εν της πράγμαση, σε αυτή την επανεκκίνηση αυτού του μεγάλου αναπτυξιακού έργου για όλο τον νομό. Το οποίο πρέπει να γίνει το συντομότερο δυνατόν, γιατί πάντα σε ένα έργο, το ξέρετε καλά, παίζει, το είπε και ο κύριος Μάνος, θες, παίζει ρόλο το timing, δηλαδή φοβάται ο κύριος Μάνος και φοβόμαστε μάλλον και αρκετοί, ότι αν καθυστερήσει και άλλα 4-5 χρόνια όλη αυτή η ιστορία, δεν θα υπάρχουν και άνθρωποι να το δουλέψουν μετά. Ακριβώς. Δεν θα έχει κανένα νόημα, θα είναι ένα δώρο άδωρο μετά. Ήδη θα έπρεπε να είναι σε λειτουργία εδώ και 5 χρόνια. Τουλάχιστον. Αν καθυστερήσει κι άλλο, τα πράγματα δυστυχώς θα γίνει ένα φράγμα, αλλά με πολύ λίγη χρησιμότητα μετά. Δεν θα υπάρχουν άνθρωποι να το δουλέψουν και να το εξελίξουν. Και εγώ θα σας πω και κάτι ακόμη. Ναι. Δηλαδή, ο αγαπητός φίλος και συνάδελφος από παλιά, ο Χρήστος Κουσιόπουλος, ο Δήμαρχος Νεστορίου, ο οποίος ξέρει όσο καλύτερα από όλους το συγκεκριμένο έργο, είναι τυχαίο ότι και αυτός... Είναι κουμπωμένος. Ήταν πολύ κουμπωμένος στην εκπομπή μας. Κουμπωμένος. Ναι. Είναι τυχαίο δηλαδή και αυτό. Μακάρι. Να διαψευστούμε και οι δύο. Τώρα, από την εμπειρία σας... Μακάρι, το εύχομαι από καρδιάς. Μια εκτίμηση με την εμπειρία σας. Ο κύριος Γεωργαντάς είχε υποσχεθεί τον κύριο Κασαπίδη και την κυρία Κοζατσάνη ότι θα έρθει ο ίδιος στην Καστοριά να ανακοινώσει τον τρόπο που θα βρεθεί και την λύση που θα βρεθεί για τη συνέχεια και την επανεκκίνηση του έργου. Δεν έρχεται στην Καστοριά. Αυτό παίζει κάποιο ρόλο, πιστεύετε, ή όχι? Κατά την άποψη μπορεί να είναι μου, ένα τυχαίο γεγονός ή όχι? Κατά την άποψή μου, κάποτε πρέπει να αλλάξουμε φιλοσοφία και νοοτροπία. Όταν φτάνουμε σε σημείο να πανηγυρίζουμε για το αυτονόητο, μάλλον κάτι δεν πάει καλά. Τουλάχιστον εγώ αυτό εφαρμόζω. Ναι. Αν κάποιοι αρέσκονται με αυτά, okay, ο καθένας μπορεί να έχει την προσωπική του άποψη και να χαράζει την προσωπική του πολιτική γραμμή. Μάλιστα. Αλλά αντίστοιχα νομίζω πως από το τι θα κάνει και από το τι θα πει κρίνεται. Και επειδή πολλά θα υποθούν σήμερα και καταλαβαίνω ότι αύριο για πολλούς λόγους, αύριο, ίσως και από το απόγευμα, κύριε Δημάρχε, θα έχουμε ίσως και διαφορετικές εκτιμήσεις στο πώς το βλέπει ο καθένας από τη μεριά του. Μακάρι αύριο... Να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Ναι. Είπα κάτι. Επανεκκίνηση σημαίνει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Αυτό είναι θεσμικό. Δεν είναι το πώς το αντιλαμβάνει το καθένας. Δηλαδή ένα έργο με βάση το 4412, το νόμο που προβλέπει τα δημόσια έργα, λέει ότι μέχρι τότε κάνεις αυτό. Αν δεν κάνεις εκείνο, κάνεις το άλλο. Αν δεν κάνεις το άλλο, κάνεις το άλλο. Αυτό σημαίνει ότι ένα έργο είναι χρηστικό και λειτουργεί στην εξέλιξή του, στην εξέλιξη της κατασκευής. Οτιδήποτε άλλο είναι πολιτικολογίες και δεν έχει να κάνει με την κατασκευή. Ωραία. Του έργου. Να σας το ρωτήσω διαφορετικά. Δεν είναι πώς το εκλαμβάνει ο καθένας. Εάν αύριο δεν πείτε τα ίδια πράγματα, σημαίνει κάτι αυτό? Θα σημαίνει κάτι? Όχι, αν αύριο δεν πείτε τα ίδια πράγματα. Εύχομαι να είναι όλα καλά. Και αυτά που θα μας ανακοινώσει να είναι κάτι το οποίο δεν μπόρεσα να το σκεφτώ. Λέω σαν Πάνος και Παπτσόγλου, έτσι. Δεν είμαι Θεός, δεν μπορώ να ξέρω τα πάντα. Λέω ότι έχω μεγάλη εμπειρία και το έχω αποδείξει. Με πολύ δύσκολα έργα και στο Δήμο. Τώρα. Φρόντισα όπως είχαμε το έργο του ποταμού. Που είχε... Φτάσαμε σε σημείο να πάμε σε έκπτωση του εργολάβου. Όλοι μας λέγανε το έργο χάθηκε. Τα παπαγαλάκια γρήγορα είχαν βγει να το πούν. Έτσι. Εμείς φροντίσαμε, το κλείσαμε, το επαναδημοπρατήσαμε.
Υπάρχει ανάδοχος και είμαστε ακόμη τώρα στην περίοδο πιθανών ενστάσεων που εκλείπουν νομίζω την άλλη εβδομάδα. Άρα λοιπόν έχει σημασία το τι λέει, ναι. Ποιος το λέει, ναι. Πότε το λέει και το τι λέει. Και το τι λέει. Έτσι. Νομίζω πάντως ότι η υπομονή όλων έχει εξαντληθεί. Δηλαδή, εάν και σήμερα, κύριε Παπτσόγλου, δεν ακούσουμε κάτι ουσιαστικό, νομίζω από εδώ και πέρα, πολύ δύσκολα, ακόμη και για το κύρος του ίδιου του έργου, από εδώ και πέρα, και το ίδιο το κύρος του έργου θα έχει πληγεί ανεπανόρθωτα. Ένα είναι αυτό, Χρήστο, και το άλλο θέλω να πω είναι το εξής. Αν δεχθώ το πολύ καλό σενάριο και βρεθεί λύση, ναι. Καλά θα κάνουμε, και βάζω και τον εαυτό μου μέσα για να μην παρεξηγηθώ, να μην βγουν κάποιοι να πανηγυρίσουν ότι εγώ το έκανα κατόπιν ενεργειών μου. Δεν υπάρχει περίπτωση, θα το ακούσουμε αυτό. Να δούμε το ποια θα είναι η επόμενη μέρα, ώστε πάλι όλοι μαζί να μπορέσουμε να πάμε στο επόμενο και να τελειώσει γρήγορα. Και να μην μείνουμε μόνο στους πανηγυρισμούς και το τι θα καρποθεί ο καθένας από αυτή τη διαδικασία. Το λέω ως συμβουλή. Το λέτε ως συμβουλή, αλλά και εγώ σας λέω ότι πάμε σε προεκλογική. Είμαστε, θα λέγαμε, σε μια άτυπη προεκλογική περίοδο που μόνο τέτοια θα ακούμε από εδώ και πέρα. Μέχρι και το χρόνο που θα γίνουν οι εκλογές. Θεωρείτε, λοιπόν, μια και πιάσαμε αυτή την κουβέντα, παρότι δεν είναι της παρούσης, αλλά... Ναι. Δεν μασάω τα λόγια μου και ξέρετε ότι ο πολιτικός μου λόγος είναι πάντα δημόσιος. Θεωρείτε δηλαδή ότι ο κόσμος δεν καταλαβαίνει. Έχει αλλάξει πάρα πολύ η ιστορία. Το ερώτημα, κύριε Παψόλου, είναι αν το κατάλαβαν οι πολιτικοί αυτό. Δηλαδή κατάλαβαν ότι αυτά δεν παίζουν πια τον ρόλο στο να φτάσω εγώ στην κάλπη και να πάω για αυτό το λέω, όσο μικρός κι αν είμαι και όσο μικρή θέση κι αν έχω, το λέω συμβουλή, έτσι, με όλη την καλή διάθεση και όλη την καλή προαίρεσή μου. Έχω την αίσθηση ότι ο κόσμος μπορεί να αποδώσει και να πει ποιος, χωρίς να του πει ο άλλος ποιος. Εκεί και αυτό έχει και τη μεγαλύτερη σημασία φυσικά. Λοιπόν, νομίζω ότι... Σημασία έχει, ναι. Να λυθεί το θέμα. Να λυθεί το θέμα και λέω ξανά ότι παρότι δεν είχα εμπλοκή, μάλλον δεν ήμουν υποχρεωμένος να έχω εμπλοκή, ας το πω έτσι. Προσπάθησα να ενημερωθώ πάρα πολύ. Είναι η πέμπτη φορά μετά τα Χριστούγεννα που κάνω επαφές με υπηρεσιακούς παράγοντες και όχι μόνο για το έργο και με νομικούς οι οποίοι ξέρουν πολύ καλά τις διαδικασίες των νομικών των δημοσίων έργων. Έχω ξεκάθαρη άποψη στο μυαλό μου, άρα περιμένω να ακούσω για να δω κατά πόσο αυτή η επανεκκίνηση που αναμένουμε να ακούσουμε το απόγευμα θα είναι πραγματικά επανεκκίνηση. Και ξαναλέω, θα είμαι ο πρώτος που θα βγω να το χειροκροτήσω και να αποδώσω τα εύσημα σε όποιον το κάνει. Λοιπόν, δεν βάζουμε τελεία, βάζουμε άνω τελεία, γιατί η συζήτησή μας θα συνεχιστεί και αύριο με όσα θα υποθούν σήμερα το απόγευμα. Οπότε θα σας χρειαστούμε και αύριο, κύριε Παψόγλου. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Εγώ ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα. Αυτά λοιπόν με τον Δήμαρχο του Άργους, με πολλά πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. Μάλιστα. Για όλα τα επίπεδα εδώ ο κύριος Παψόγλου. Εδώ ο κύριος Παψόγλου ήταν πραγματικά αποκαλυπτικό σήμερα και για τα μεν και για τα δε. Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.